καλωσορίσω στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι πραγματικά μια πολύ κρίσιμη περίοδος αυτή που συναντιόμαστε. Εμείς ανταποκριθήκαμε αμέσως στο κάλεσμά σας για αυτή τη συνάντηση, γιατί πραγματικά οι Δήμοι υποφέρουν σήμερα, οι Δήμοι όλης της χώρας, από μεγάλη υποστελέχωση σε προσωπικό. Για μας είναι μείζον ζήτημα αυτό και βέβαια οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό δεν έχουν επιπτώσεις μόνο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στην ίδια την εντατικοποίηση της δουλειάς και τον κίνδυνο εργατικών δυστυχημάτων. Και δυστυχώς ο κλάδος σας έχει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και έχει οξυνθεί αυτή η κατάσταση. Μας είπα τα υπόλοιπα ζητήματα, λοιπόν, αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε, θα θέλαμε να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε αναλυτικά για την επίλυση των ζητημάτων και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε μέσα στη Βουλή, έξω από αυτή, κυρίως στους δρόμους του αγώνα. Γιατί ξέρετε, τα βασικά ζητήματα εκεί λύνονται και εκεί ασκούνται οι πιέσεις και προς την εκάστοτε εξουσία και πολύ περισσότερο σήμερα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Και άρα πρέπει αυτή η πραγματική αντιπολίτευση που γίνεται στους δρόμους του αγώνα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ξέρετε ότι πρόσφατα είχαμε καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή, έχουμε κάνει παρεμβάσεις, αλλά η κυβέρνηση άλλους σχεδιασμούς έχει. Και φυσικά είμαστε γνώστες των προβλημάτων, θα ακούσουμε και εσάς σήμερα και μπορούμε να συνεχίσουμε να δούμε, να έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για το τι μπορούμε να κάνουμε.